Καλημέρα αγαπητοί φίλοι. Κυριακή σήμερα 12 Ιανουαρίου και είμαστε για άλλη μια φορά μαζί σας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό My Radio 89,6. Ακούτε τις καλύτερες επιτυχίες πάντα και μαζί με αυτές ακούτε και εμένα, τη Γιώτα Μπάγκα δηλαδή, στην εκπομπή της My Radio, My Art. Έχετε πια συνηθίσει και ξέρετε ότι είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού, στην οποία προβάλλουμε τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και τέχνη στον τόπο μας, συλλόγους, ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων και των επιστημών. Ξεκινάει ένας πολύ ενδιαφέρον μήνας και οι περισσότεροι σύλλογοι και οι περισσότεροι φορείς κόβουν τις πίτες τους. Θα σας αναφέρω πίτες που μου έχουν στείλει και όποιοι άλλοι σύλλογοι ενδιαφέρονται να ακουστούν οι εκδηλώσεις τους, παρακαλώ να μου στείλουν στο Messenger ή στο Facebook ή στη σελίδα του σταθμού και εμείς δεσμευόμαστε να το ανακοινώσουμε. Με τυχαία λοιπόν σειρά θα αναφερθώ στην κοπή της πίτας του Καπί Ξυλοκάστρου, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 6 στο θέατρο Άγγελος Σικελιανός. Το Καπί Ξυλοκάστρου πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Ας το στηρίξουμε. Ο Σύλλογος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, οι Φίλοι της Ζωής, θα κάνουν χορό και κοπή της βασιλόπιτάς τους το Σάββατο 25 Ιανουαρίου του 2020 στην αίθουσα Κατερίνα. Εκεί οι Φίλοι της Ζωής θα τιμήσουν και τους νέους εθελοντές αιμοδότες και τις αιμοδότριες του 2019. Ο φιλοπροοδευτικός σύνδεσμος Καριάς θα κάνει την κοπή της πίτας του το Σάββατο 11 πρώτου στο νυχτερινό κέντρο Καν-Καν με λαϊκό σχήμα. Ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Ξυλοκάστρου Κοσμάς ο Ετελός θα κάνει τον ετήσιο χορό του και την κοπή της πίτας του με ζωντανή μουσική το Σάββατο 1η Δευτέρου στην αίθουσα εκδηλώσεων Έροχος. Η χοροδία Μελωδική Πολυφωνία Ξυλοκάστρου προσκαλεί τους φίλους το Σάββατο 11 Ιανουαρίου και ώρα 5 με 8 στο SF Lounge απέναντι από το Σκλαβενίτη στο Ξυλόκαστρο για να τραγουδήσουν για να τραγουδήσουμε για το νέο χρόνο. Περισσότερα σε λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας στο My Radio 89,6. Να είμαστε πάλι εδώ στο My Radio 89,6. Ακούτε πάντα τη Γιώτα Μπάγκα και την εκπομπή της My Radio, My Art. Δεν αναφέρθηκα σε μία πίτα ενός πολύ δραστήριου και ενδιαφέροντος συλλόγου, τους πολιτιστικού συλλόγου Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Σικελιανός. Ο Σύλλογος Άγγελος Σικελιανός θα κόψει την πίτα του την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου και ώρα 5 στη Σικιά στο κέντρο Ρίζος, στην καφετέρια Ρίζος. Όμως περισσότερα πράγματα για τον σύλλογο αυτό θα πούμε στη σημερινή μας εκπομπή, μια και είναι καλεσμένη μου η κυρία Δάφνη Μαυρομάτη, η οποία είναι ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Σικελιανός. Κυρία Μαυρομάτη, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μου. Καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Θα ξεκινήσω λίγο ανατρεπτικά. Δηλαδή θέλω να μου πείτε πρώτα-πρώτα, ανορθόδοξα, για ένα σεμινάριο που διοργανώνετε και μετά θα έρθω στη δράση που έχετε παρουσιάσει και στα σχέδιά σας. Ετοιμάστε κάτι πραγματικά πολύ πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα σεμινάριο. Περισσότερο όμως θα θέλαμε να μας πείτε εσείς. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να το οργανώσουμε. Είναι ένα σεμινάριο προφορικής ιστορίας. Η προφορική ιστορία είναι ένας κλάδος της ιστορίας. Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα περισσότερο. Εννοείται ότι μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είναι αφιερωμένο σε εσάς. Η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη σε εσάς. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το σεμινάριο είναι ανοιχτό. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Φτάνει να είναι πότε? Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 του μηνός. Πού θα γίνει? Σάββατο και Κυριακή. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Daphne's Club στη Σικιά, 5 με 9 το απόγευμα. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας culture.sikia.gr, όπου και μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή στο σεμινάριο αυτό. Η ιδέα για αυτό το σεμινάριο ξεκίνησε από μια προσπάθειά μας να καταγράψουμε τις ιστορίες, τα βιώματα και τις εμπειρίες των κατοίκων της Σικιάς. Αναγνωρίζοντας ότι περνάμε τώρα σε μια νέα εποχή και πραγματικά είμαστε λίγο στο μετέχμιο, όπου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά αποχωρούν από τη ζωή θα πάρουν μαζί τους και μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. Και μια κουλτούρα ολόκληρη. Και μια κουλτούρα, βιώματα, εμπειρίες, πράγματα τα οποία πιθανώς πραγματικά να μην έχουμε τρόπο να τα αναβιώσουμε στο μέλλον. Αποφασίσαμε να τα καταγράψουμε.
ξεκινήσαμε να τα καταγράψουμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και πώς θα το κάνουμε. Και πώς θα το κάνουμε αυτό κυρίως. Πήραμε μια πρώτη μεγάλη συνέντευξη και μετά καθίσαμε και είπαμε και τώρα αυτό το υλικό τι θα το κάνουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε να δούμε μεθοδολογικά τι μπορούσαμε να μάθουμε και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που υποστηρίζει αυτού του τύπου. Της επιστήμης της ιστορίας. Της προσπάθειας που λέγεται προφορική ιστορία. Είναι ένας κλάδος ο οποίος γεννήθηκε χοντρικά τη δεκαετία του 40 και στηρίζεται σε μεγάλες συνεντεύξεις ανθρώπων που είτε περιγράφουν τη ζωή τους, το σύνολο της ζωής τους, είτε επικεντρώνουν σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος αυτού του σεμιναρίου? Είναι η ιστορικός κυρία Τασούλα Βερβενιώτη, η οποία θα μας κάνει και τα σεμινάρια, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν καταγραφή προφορικής ιστορίας. Ξεκίνησε αυτό στην Κυψέλη από αυτή την ιστορικό την κυρία Τασούλα Βερβενιώτη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεται μέχρι τη Σικιά για να μας το κάνει. Έχουμε ήδη κάνει τον πρώτο κύκλο, τώρα μέσα στο δεύτερο σεμινάριο. Για να σας ρωτήσω, δηλαδή, θα ήταν υποχρεωτικό για κάποιον να παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή μπορεί να έρθει και στο δεύτερο κύκλο κατευθείαν? Μπορεί να έρθει και στο δεύτερο και στο τρίτο κομμάτι, το δεύτερο και το τρίτο θα το κάνουμε όλο μαζί σε ένα Σαββατοκύριακο. Απλά για να πάρει πιστοποιητικό παρακολούθηση από εμάς θα πρέπει να έχει κάνει και να έχει παρακολουθήσει και τα τρία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει πολύ μεγάλη γνώση και παρακολουθώντας μόνο το δεύτερο ή παρακολουθώντας μόνο το τρίτο. Οπότε καλούμε όποιον ενδιαφέρεται γι' αυτό να έρθει, γιατί μετά μπορεί να έχει και το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει και κάπου αλλού. Και ευελπιστούμε να γίνει και σε άλλες περιοχές. Μπορεί και εσείς να το επαναλάβετε σε κάποιο. Μπορεί να το επαναλάβουμε εμείς και μπορεί να το αποκλείεται. Και μπορεί να το επαναλάβει και κάποιος άλλος σύλλογος. Δηλαδή έχουν ήδη ενδιαφερθεί άλλοι σύλλογοι στην περιοχή να κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί τι μαθαίνουμε σε αυτό το σεμινάριο? Μαθαίνουμε μια μεθοδολογία. Την οποία μετά θα εφαρμόσουμε για να κάνουμε τελικά σωστά αυτές τις συνεντεύξεις. Αλλά υπάρχουν και άλλες σύλλογοι στην περιοχή, οι οποίοι μαθαίνοντάς το αυτό, αποφάσισαν ότι και εκείνοι θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε θα επαναληφθεί αυτό το σεμινάριο κι αλλού. Δεν τελειώνουμε με το θέμα του σεμιναρίου. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα τα πούμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, πάντα στο My Radio 89,6. Να είμαστε πάλι πίσω στο My Radio 89,6. Ακούτε τη Γιώτα Μπάγκα και την εκπομπή της My Radio My Art. Φιλοξενούμε μενήμου σήμερα η κυρία Δάφνη Μαυρομάτη, ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικιάς Κορινθίας, Άγγελος Σικιλιανός. Μιλούσαμε για ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύλλογος και πρόκειται για την καταγραφή της προφορικής ιστορίας του τόπου μας. Μας εξηγούσε η κυρία Μαυρομάτη πώς ο Σύλλογος έφτασε στη διαδικασία αυτή και για ποιο λόγο να αποφάσισε να καταγράψει την ιστορία του τόπου του. Κυρία Μαυρομάτη, να επαναλάβουμε λίγο για όσους ακροατές δεν μας άκουσαν το πότε, πού και τι ώρα θα γίνει το σεμινάριο. Βεβαίως. Το Σάββατο και την Κυριακή, 18 και 19 Ιανουαρίου, 5 με 9 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Daphnis Club στη Σικιά, το σαλόνι του ξενοδοχείου. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος? Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, είναι ανοιχτό στο κοινό και είναι και δωρεάν. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται παρακαλούμε να μπει στην σελίδα μας culture.sikia.gr να δει τις πληροφορίες και να γραφτεί. Να κάνει την εγγραφή. Προσδοκώ, αν τα καταφέρω και δεν εργάζομαι, να είμαι και εγώ στο σεμινάριο αυτό. Το ελπίζουμε. Γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μου λέγατε προηγουμένως ότι πολλοί σύλλογοι του τόπου μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την καταγραφή της προφορικής τους ιστορίας. Θα μπορούσατε να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα για το σεμινάριο? Ναι. Λοιπόν, εμείς ψάχνοντας βρήκαμε μια ομάδα προφορικής ιστορίας που μάλλον είναι και η πρώτη που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα, στην Κυψέλη. Η ομάδα της Κυψέλης λειτουργήσε ως ένας πυρήνας και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα από ομάδες προφορικής ιστορίας. Να τονίσω ότι αυτό που μαθαίνουμε είναι μεθοδολογία. Δεν ξεκινάμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι και όπως να είναι. Διδασκόμαστε μια μεθοδολογία και μετά εντασσόμαστε σε αυτή την ομάδα προφορικής ιστορίας, σε ένα μεγάλο δίκτυο, το οποίο επικοινωνεί μεταξύ του, κάνει συνέδρια, κάνει μερίδες, κάνει συναντήσεις. Οπότε είναι σημαντικό να ενδιαφερθούν και άλλοι σύλλογοι της περιοχής, γιατί αυτό θα εμπλουτίσει την ιστορία όλης της περιοχής. Και θα αποτελέσει και πηγή για την ιστορική καταγραφή, για τον ιστορικό του μέλλοντος. Η δουλειά σας θα αποτελέσει πηγή. Γιατί οι ιστορικοί, για να γράψουν την ιστορία, ανατρέχουν σε πηγές. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή το να καταγράψουμε τι έχει συμβεί και πώς το έχουν βιώσει οι κάτοικοι. Ακριβώς αυτό κάνει η προφορική ιστορία. Δημιουργεί πηγές, δημιουργεί αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, του πάντοτος ή του μέλλοντος. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική μεθοδολογία και αυτό που μαθαίνουμε, γιατί αυτά τα μαγνητοφωνείται και μαγνητοσκοπείται η κάθε συνέντευξη και δημιουργείται μετά ένα πολύ καλά οργανωμένο αρχείο προς χρήση μετά των άλλων επιστημόνων. Των άλλων επιστημών και των άλλων επιστημόνων, όπως πολύ καλά το λέτε, και
Ακούγοντάς σας να μιλάτε, σκέφτομαι πόσο λάθος έκανα που δεν κατέγραψα αυτά που άκουσα από τον πατέρα μου ή από τον παππού μου και πόσο χρήσιμα είναι, πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνετε, όχι μόνο για την ιστορία, όχι μόνο για την επιστήμη, αλλά και για μας τους ίδιους, γιατί το να ξέρουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε είναι ένας οδηγός και μια πηξίδα για το που πάμε. Ακριβώς αυτό. Εσείς αγαπητοί φίλοι μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ. Έχουμε πολύ περισσότερα να σας πούμε για τον πολύ ξεχωριστό αυτό σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Σικελιανός. Σε λίγο πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι πίσω στο My Radio 89,6. Ακούτε πάντα τη Γιώτα Μπάγκα και την εκπομπή της My Radio, My Art. Μιλάμε με την κυρία Δάφνη Μαυρομάτη, ταμεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικιάς Κορινθίας, Άγγελος Σικελιανός. Και αναφερόμαστε για το σεμινάριο καταγραφής προφορικής ιστορίας. Η κυρία Μαυρομάτη μας έλεγε προηγουμένως πως η δουλειά αυτή αποτελεί πηγή για τον ιστορικό του μέλλοντος και για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία του τόπου τους. Όμως η δουλειά αυτή τροφοδοτεί και άλλες μορφές, όχι μόνο επιστήμης, αλλά και τέχνης. Για παράδειγμα, η νέα ταινία 1917 που θα παρουσιαστεί σε όσον ούπο στις ελληνικές αίθουσες είναι του γνωστού σκηνοθέτη, του οσκαρικού σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, και είναι ένα επικό δράμα για το Μεγάλο Πόλεμο και πρόκειται για μια αφήγηση που έκανε ο παππούς του, ο οποίος πήρε μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπηρέτησε ως αγγελιοφόρος. Η διήγηση λοιπόν του παππού δημιούργησε μια επική ταινία. Άρα λοιπόν η καταγραφή της ιστορίας μας όχι μόνο μας βοηθά να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού θα πάμε σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει καταιγιστικά, αλλά τροφοδοτεί και την επιστήμη και την τέχνη. Κυρία Μαυρομάτη, πώς ενεργοποιούνται τα μέλη του συλλόγου σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που κάνετε? Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί ακριβώς αυτή είναι η προσπάθειά μας. Θεωρούμε ότι οι σύλλογοι αποτελούνται από τα μέλη τους και τα μέλη πρέπει να έχουν ενεργή δράση. Να μην είναι μόνο αποδέκτες πολιτιστικών εκδηλώσεων ή άλλων δράσεων, αλλά να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην παραγωγή, στη δημιουργία του πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την πίτα μας την Παρασκευή, όπως είπαμε, 17 του μηνός. Να το επαναλάβουμε ότι είναι Παρασκευή 17 του μηνός στις 5 το απόγευμα, στο Ρίζο, στη Σκιά. Ακριβώς. Και νομίζω έχετε και τίτλο. Σπάμε το ρόδι, το ονομάζουμε. Ναι. Κλείνοντας έτσι λίγο το μάτι στην παράδοση. Λοιπόν, ένα από τα μέλη μας, η κυρία Μαρία Κίσα, η οποία είναι πολύ δραστήριο μέλος, αποφάσισε και θα μας έκανε μια μεγάλη έρευνα για ένα κομμάτι της Σικιάς, το ανατολικό κομμάτι του, από το Καθαρονέρι μέχρι και τον ποταμό Σίθα, την εμπορική δραστηριότητα, τα κτίρια, τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, και θα μας κάνει αυτή την παρουσίαση στην κοπή της πίτας με φωτογραφίες και με διηγήσεις. Και οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο μια πρώιμη δουλειά που γίνεται πατώντας πάνω σε αυτό το συνάπτεται σεμινάριο. Συνάπτεται και θεματικά και μεθοδολογικά, ακριβώς, νομίζω. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εγώ θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Ως κάτοικος της περιοχής και ως άνθρωπος που αγαπά την τέχνη, είδα ότι ο σύλλογός σας έχει αναζωογονήσει την Σικιά. Το καλοκαίρι κάνατε τη Σικιά μια μεγάλη γιορτή. Έτσι ήταν η Σικιά. Ξέρετε, εγώ κολυμπάω και περπατάω στη Σικιά. Η Σικιά είναι ένα πολύ αγαπημένο μέρος, γιατί εμένα προσωπικά με βοηθάει το περπάτημα στην παραλία να ενωθώ με τη φύση και να βρείτε τον εαυτό. Να βρω τον εαυτό μου, και αυτό σημαίνει για μένα το περπάτημα στη Σικιά. Πολύ χαίρομαι, το λέω και δημόσια. Βέβαια έχω λίγο καιρό να περπατήσω, αλλά προσδοκώ να ξεκινήσω. Η Σικιά λοιπόν είναι ένα αγαπημένο μέρος και το είδα να το μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή. Κάνατε τη Σικιά πόλο έλξης σε πολύ κόσμο μέσα από τις εκδηλώσεις και τη δραστηριοποίησή σας. Θέλω να μου πείτε πώς τα καταφέρατε. Η λέξη κλειδί είναι συνεργασία. Είναι μια λέξη που δυστυχώς ακούγεται πολύ σε θεωρητικό επίπεδο και πολύ ελάχιστα την κάνουμε πράξη στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα την κάνουμε τώρα, είναι περισσότερο κοινωνικής ψυχολογίας. Αλλά καταφέραμε, ίσως και μέσω ποτέ, δεν ξέρω, τυχαία γεγονότα, να έχουμε έναν πολύ δραστήριο και πολύ συνεργατικό νέο πρόεδρο στο Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Γιάννη Κατζηριδάκη. Οποίος... Να μου πείτε λίγο και τα ονόματα όλου του Διοικητικού Συμβουλίου να ακουστούν, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν. Ναι. Εκτός από εσάς, δηλαδή,
και θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές ότι η κυρία είναι η κυρία Δάφη Μαυρομάτη Ταμίας. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Γιάννος ο Κατσιριντάκης, η Έφη Χαρβαλιά, η Θεόνη Τσιόκα και η Κατερίνα Καράγιοργα. Και είσαστε και ένα νεανικό διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε σχετικά. Ναι. Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ναι, νομίζω ότι μπορώ να το πω, ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που φαίνομαι το διαφορετικό είναι αυτή η μεγάλη επιθυμία να συνεργαστούμε και όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά όπως σας είπα πριν και με τα μέλη, αλλά και με τις επιχειρήσεις της περιοχής. Γιατί προκειμένου να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε τον τόπο, πρέπει όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους. Όχι να βάλουν το χέρι, να βάλουν το λιθαράκι τους, να βάλουν το δικό τους προσωπικό κομμάτι. Νομίζω ότι το έχετε συλλάβει πολύ σωστά, γιατί είναι μια αλυσίδα μέσα στην κοινωνία, ο πολιτισμός, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και βασίζουν το μεροκάματό τους και το βιοπορισμό τους σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ ωραίο να ακούς ότι οι σύλλογοι στηρίζουν τους επαγγελματίες της εποχής και τούμπαλιν. Εδώ είμαστε πάλι στο My Radio 89,6 πάντα και μόνο με τις καλύτερες επιτυχίες. Μαζί με τις καλύτερες επιτυχίες ακούτε και εμένα, δηλαδή τη Γιώτα Μπάγκα, στην εκπομπή της My Radio, My Art. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Δάφνη Μαυρομάτη, που είναι η ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικιάς Κορινθίας, Άγγελος Κυλιανός, και μιλούσαμε για τον πολιτιστικό οργασμό της Σικιάς. Η οποία πραγματικά ο σύλλογος αυτός θεωρώ ότι έχει δώσει μια πνοή στη Σικιά. Θα ήθελα να μου πείτε μερικές από τις εκδηλώσεις που κάνατε από τότε που αναλάβατε ως νέο διοικητικό συμβούλιο, και επίσης να μου αποκαλύψετε ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια. Λοιπόν, η κεντρική μας εκδήλωση, αυτή από την οποία κιόλας ξεκίνησε όλη αυτή η δραστηριότητα, είναι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. 21 Ιουνίου κάθε χρόνο και πανευρωπαϊκά γιορτάζεται αυτή η γιορτή, και θα είναι φέτος η τρίτη χρονιά που θα την διοργανώσουμε. Πέρσι ανοίξαμε και καινούργιες, ανοίξαμε εντός εισαγωγικών και καινούριους χώρους όπως ήταν το παλιό σχολείο. Ευελπιστούμε φέτος να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, που είναι επίσης ένα πολύ όμορφο κτίριο στη Σικιά. Πολύ όμορφο τοπίο. Πολύ όμορφο τοπίο, ναι. Μας πάει αλλού και σε άλλα χρόνια. Οπότε αυτή ήταν λοιπόν η κεντρική εκδήλωση από την οποία ξεκινήσαμε και παραμένει να είναι αυτό. Έχουμε επίσης κάνει αρκετές μουσικές εκδηλώσεις στην παραλία, όπως εμένα η αγαπημένη μου είναι το καραβάκι. Ένα καραβάκι το οποίο λέγεται Μουσική εν πλό, και υπάρχουν μουσικοί πάνω στο καραβάκι, το οποίο πηγαίνει πάνω κάτω στην παραλία της Σικιάς παίζοντας μουσική και σταματώντας σε συγκεκριμένο σημείο. Και είναι το βράδυ, είναι πάρα πολύ ειδηλιακό για όσους φίλους δεν το έχουν παρακολουθήσει. Ως φιλοθεάμων και κοινό και εγώ, να σας πω ότι είναι πολύ ρομαντικό, πολύ ωραίο. Ένα καραβάκι που πλέει το βράδυ με τα φώτα του στην παραλία, και οι κάτοικοι και οι παραδεριστές, οι φίλοι της Σικιάς, ακούν τις μουσικές που εν πλώ ταξιδεύουν. Ακριβώς. Πέρσι κάναμε με ανθοκομική έκθεση το Μάιο, κάναμε το Circus Nights, δεύτερη χρονιά πέρσι, οπότε φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι, με ξυλοπόδαρους και ακροβατικά στην παραλία πάλι της Σικιάς. Να πω εκεί, γιατί μου άρεσε και εμένα πολύ αυτή η εκδήλωση, είχε κλείσει ο δρόμος, ήταν οι ξυλοπόδαροι μέσα στο δρόμο, υπήρχε κέφι, υπήρχε... Το Circus Night έφερε μια έτσι εξωτική και γιορταστική ατμόσφαιρα, νομίζω. Ναι. Σας το λέω όπως το, όχι, ναι, και το εξωτική, όπως εξέλαβα ως άνθρωπος που ήμουν εκεί. Και πέρσι ξεκινήσαμε και το Σικέαθλον, το οποίο ήταν μια παρουσίαση αθλημάτων της θάλασσας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάνω στην παραλία και ότι είναι το πιο ωραίο μας κομμάτι είναι αυτό. Και να πούμε ότι η Σικιά Κορινθίας έχει από τις ωραιότερες παραλίες, εγώ δεν θα έλεγα πανκορινθιακά, θα έλεγα πανελλαδικά, γιατί είναι κόλπος και όταν στον Κορινθιακό έχει αέρα, στη Σικιά πάντα μπορείς να βρεις απάγιο και να κολυμπήσεις. Οπότε ευελπιστούμε το Σικιάθλο να το ξαναοργανώσουμε φέτος και να το διευρύνουμε, να το μεγαλώσουμε, να το εξαπλώσουμε. Τώρα θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως ήταν και αυτό ένα ωραίο event για το καλοκαίρι. Φρέσκα projects, φρέσκες ιδέες από νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Και όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Κυλιανός, σας προτρέπω να το κάνετε. Παρακολουθήστε λοιπόν τη σελίδα, να την επαναλάβουμε, κυρία Μαυρομάτη, τη σελίδα του συλλόγου σας. Η ιστοσελίδα είναι culture.sikia.gr. Και στο Facebook και είσαστε. Προοδευτικό Σύλλογο Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Κυλιανός. Όποιος λοιπόν θέλει να δει
όμορφες, φρέσκες, πρωτότυπες εκδηλώσεις, τον παροτρύνω να παρακολουθεί το σύλλογο αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μπροστά στην δημιουργία και την αναπαραγωγή πολιτισμού. Τι άλλο θέλετε να κάνετε στον τόπο? Θα μείνετε μόνο στη Σικιά ή θα προσφέρετε γενικότερα και στο Ξυλόκαστρο? Τι λέτε? Έχουμε και σχέδια εξοραϊσμού, project καλοπισμού δηλαδή, και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Υπάρχει πάντοτε το θέμα της χρηματοδότησης. Οπότε ψάχνουμε τώρα να βρούμε τρόπους να καταφέρουμε να βρούμε πόρους. Μία προσπάθεια που κάναμε σημαντική ήταν να εξυγχρονίσουμε το σύλλογο ως προς το καταστατικό του και ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τη λειτουργία δηλαδή και το καταστατικό. Το κάναμε αυτό φέτος. Οπότε τώρα θα έχουμε τα θεμέλια και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα χρειαστούμε τώρα το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους. Οι ιδέες υπάρχουν. Αγαπητοί φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε σε λίγο εδώ, πάντα στο My Radio 89,6 με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ είμαστε πάλι στο My Radio 89,6 με τις καλύτερες επιτυχίες. Ακούτε τη Γιώτα Μπάγκα και την εκπομπή της My Radio My Art. Φιλοξενούμενός μου σήμερα ήταν ένας πολιτιστικός σύλλογος από τον τόπο μου, από το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, ο πολιτιστικός σύλλογος Σικιάς Κορινθίας Άγγελος Σικελιανός, που εκπροσωπείται από την ταμεία του την κυρία Δάφνη Μαυρομάτη. Κυρία Μαυρομάτη, για να σας γνωρίζει καλύτερα, να σας γνωρίζουν καλύτερα οι ακροατές μου, οι ακροατές μας, θα ήθελα να μου πείτε άλλη μια φορά ποιο είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο, να ακουστούν όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης του τόπου μας. Λοιπόν, πρόεδρος είναι ο Γιάννης Κατσεριντάκης, αντιπρόεδρος Κατερίνα Σπυλοπούλου Καράγιοργα, γραμματέας η Θεόνη Τσόκου, ταμείας είμαι εγώ, μέλη Σοφία Χαρβαλιά, ο Νίκος Σακελαρίου και ο Θεόδωρος Σαρτζετάκης. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται και παράγουν πολιτισμό, ποιοι είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για να είναι η ζωή μας καλύτερη. Κυρία Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα, αυτό το κυριακάτικο πρωινό, και μοιραστήκατε μαζί μας αυτά τα όμορφα πράγματα που ετοιμάζετε για τον τόπο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εσείς αγαπητοί φίλοι, μείνετε εδώ. Θα σας χαιρετήσω επίσημα σε λίγο. Να είμαστε πάλι εδώ στο My Radio 89,6. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα μήνυμα που μόλις έλαβα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του φιλοπρόοδου μορφωτικού και πολιτιστικού συλλόγου Δημηνιού η Αναγέννηση. Η Αναγέννηση θα κόψει την πίτα της το Σάββατο 25 Ιανουαρίου και ώρα 7 στην αίθουσα του συλλόγου στο Δημηνιό. Είναι ένας σύλλογος που και αυτός κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα μετά την απώλεια του Προέδρου, του αείμνηστου Γιάννη Αρλετή. Γι' αυτό και καλό είναι να στηρίξουμε το σύλλογο αυτό στην δράση του και να είμαστε όλοι εκεί όταν θα κόψει την πίτα του. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, να δίνετε προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχει αξία, στους ανθρώπους, στα συναισθήματα, στη βελτίωση του εαυτού μας και τη ζωή μας. Να περνάτε πάντα καλά.